Είμαστε γονείς, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές εδώ πέρα να διαμαρτυρηθούμε για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία. Για μια ακόμα φορά, κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων πανδημίας που έχουμε, η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία χωρίς να πάρει ούτε ένα μέτρο. Το μόνο μέτρο που πήρε είναι ένα self-test παραπάνω για την πρώτη εβδομάδα. Είδαμε τα κρούσματα πόσο αυξημένα ήταν την πρώτη μέρα μετά από 15 μέρες διακοπών. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα συνεχίζονται και να μην είναι λίγα σε σχέση με πριν τις γιορτές, όπου χθες είχαμε 28 κρούσματα, για παράδειγμα, σε μαθητές. Σήμερα δεν έχουμε μάθει ακόμα, αλλά είναι κάπου εκεί πέρα το νούμερο. Φοβόμαστε πάρα πολύ για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες, γιατί με 27 διατμήματα, με καθηγητές που λείπουν, με τις τάξεις που είναι έτσι όπως είναι μέσα στα σχολεία της Κέρκυρας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, η κατάσταση είναι τραγική. Και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο τραγική με τις βόλτες που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη στα διάφορα κανάλια, λέγοντας ότι όλα πάνε καλά και ότι όλα θα είναι μια χαρά. Εμείς ξαναβάζουμε τα ζητήματα. Πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση, πρέπει οι τοπικές διευθύνσεις, πρέπει ο Δήμος, πρέπει η Περιφέρεια να πάρουν μέτρα. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Να προσλάβουν εκπαιδευτικούς ώστε να καλύψουν αυτά τα επιπλέον τμήματα που θα δημιουργηθούν. Αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι προσλάβανε τώρα τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές για να καλύψουν τους γνώσεις τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα ψέμα, γιατί αυτοί οι αναπληρωτές έρχονται να καλύψουν κενά που υπάρχουν από 1η Σεπτέμβρη. Ζητάμε περισσότερες καθαρίστριες, ζητάμε περισσότερα δρομολόγια, ώστε να πηγαίνουν έρχονται οι μαθητές με ασφάλεια και να μην είναι πακτωμένοι τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους επιβάτες, τους κανονικούς στα αστικά λεωφορεία. Όλα αυτά είναι μόνο ένα λιθαράκι που μπορεί να βάλει η κυβέρνηση ώστε να αποτρέψει από το να γίνουν τα σχολεία που έχουν γίνει ήδη εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Αυτό ζητάμε, αυτό θα συνεχίσουμε να ζητάμε και το επόμενο διάστημα και καλούμε, επειδή δεν πρόκειται να μας τα χαρίσει κανένας γιατί όλα αυτά χρειάζονται λεφτά, καλούμε όλους τους γονείς και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορούμε να έχουμε μια σωστή εκπαιδευτική διαδικασία. Και άλλο ένα πραγματάκι. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα απολύτως μέτρο για τις συνέπειες της πανδημίας στους μαθητές. Ούτε για τα δύο χρόνια τηλεκπαίδευσης, αλλά ούτε και για τα κοινωνικο-συναισθηματικά κενά τα οποία έχουν αναπτύξει μαθητές. Ακόμα και τώρα, μαθητές που λείπουν από το σχολείο. Μαθητές οι οποίοι λείπουν 10 και 15 μέρες στο προηγούμενο διάστημα και τώρα θα λείπουν μόνο 5, κάτι το οποίο πρέπει να πούμε και αυτό. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί που θα λείπουν και δεν θα κάνουν τα μαθήματα, η κυβέρνηση παρόλα αυτά επιμένει τόσο στην Τράπεζα Θεμάτων όσο και στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και συνεχίζει με την εκπαιδευτική αντιδραστική νομοθεσία που έχει ψηφίσει ακάθεκτη. Εμείς ζητάμε να περικοπεί δραστικά η ύλη για τους μαθητές, να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, ώστε να φύγει τουλάχιστον ένα βάρος από τις πλάτες των μαθητών, οι οποίοι είναι πιεσμένοι από κάθε κατεύθυνση. Καλούμε και γι' αυτό και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αγωνιστούν προκειμένου να καταργηθούν αυτές οι ρυθμίσεις.